Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χωρών της ευρύτερης περιοχής, όπως η Βίλα του Διονύσου, η Βίλα Αριάβνη, η Βασιλική Έπαυλη, το Καραβάν Σεράι, το Μικρό Ανάκτορο, η Οικία Αρχιερέα, ο Τάφος Ιερό και το Βενετσιάνικο Υδραγωγείο Αγίας Ειρήνης με το Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσού. Αυτό είναι το όραμα του υποψήφιου Δημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη για την ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής, ώστε να γίνει, όπως είπε, κάτι ανάλογο με την ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Με τη δημιουργία περιπατητικών πολιτιστικών διαδρομών ενισχύουμε τη συνολική εικόνα της περιοχής, καθώς ξεδιπλώνεται πλέον στον επισκέπτη ο πολιτιστικός πλούτος του τόπου στη μακρά ιστορική διάρκεια, ενώ παράλληλα αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης, Ηράκλειο 375, ξεδίπλωσε το όραμά του για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, σχέδιο το οποίο, όπως τόνισε, δημιουργεί νέες αναπτυξιακές δυνατότητες στην ευρύτερη περιοχή. Με την ολοκλήρωση του σχεδίου που προβλέπει τη συνολικότερη ανάπλαση των οδικών αξώνων, την αποκατάσταση και αναβάθμιση της όψης των κτηρίων, προσφέρουμε στους επισκέπτες αλλά και στους Ηρακλειώτες ένα αρχαιολογικό πάρκο μοναδικής σημασίας. Ένα νέο προορισμό με σημαντική προστιθέμενη αξία. Ο Γιάννης Κουράκης αναφέρθηκε στην αρχαιολογική σημασία των μνημείων που περιβάλλουν το χώρο της Κνώσου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία περιπατητικών πολιτιστικών διαδρομών. Όπως τόνισε, στόχος είναι η δημιουργία πάρκου της Κνώσου με επίκεντρο ένα από τα πλέον αξιόλογα μνημεία της Ευρώπης με παγκόσμια ακτινοβολία και σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάδειξης και αξιοποίησης του. Απαιτείται μια αποτελεσματική συνεργασία όλων των φορέων, κεντρικών και περιφερειακών, με στόχο την επιτάχυνση των παρεμβάσεων και την ταχύ απόδοση του πάρκου στους πολίτες και στους επισκέπτες. Εμείς αναλαμβάνουμε να συντονίσουμε αυτή την προσπάθεια. Όραμά μας, υπογράμμισε ο κύριος Κουράκης, είναι ένας αρχαιολογικός χώρος με πεζοδρόμους και διαδρομές. Μία ανάσα πριν τις εκλογές, ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης, Ηράκλειο 375, θα πραγματοποιήσει αύριο στις 8.30 την κεντρική του ομιλία στην καρδιά του Ηρακλείου και στο σημείο που βρίσκεται το εκλογικό κέντρο της παράταξης.